Κυρία Νικητάκη, να πούμε για το τι συνέβη σήμερα εδώ με τις γλάστρες, με τα λουλούδια που υπάρχουν κατά μήκος του δρόμου που βρισκόμαστε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το φαινόμενο το παρατηρούμε κάθε μέρα σχεδόν. Κάποιοι περνάνε, κόβουν τα λουλούδια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως τους λείπουν από τα σπίτια τους, από τις αυλές τους, δεν ξέρω. Σήμερα όμως η σταγόνα ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί ήρθαμε και είδαμε κάτω χώματα, λείπανε λουλούδια από τις γλάστρες. Αυτό είναι ένας βανδαλισμός. Αυτή την προσπάθεια για την καλαισθησία της εικόνας των εμπορικών δρόμων της πόλης την έχει αναλάβει ο Εμπορικός Σύλλογος καθαρά, με τη χορηγία μόνο των λουλουδιών από τη Δημοτική Αρχή. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι οι ίδιοι καταστηματάρχες έχουν αναλάβει και τη φροντίδα τους και το καλοπισμό τους και όλα. Δεν μπορούν λοιπόν κάποια συνείδητη, χωρίς παιδεία, ίσως δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες, να περνάνε τη νύχτα μια κάποια στιγμή και να ξεριζώνουν τα λουλούδια. Αυτή είναι η προσπάθεια που έχει κάνει ο ίδιος ο εμπορικός κόσμος. Δεν μπορούν λοιπόν κάποιοι να την βανδαλίζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν παιδεία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και αστυνόμευση περισσότερη, ειδικά αυτό το μήνα, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι ωραία. Κάποιοι να προσπαθούν και κάποιοι άλλοι να χαλάνε. Εσείς και εσείς συμφωνείτε ότι είναι συχνό αυτό το φαινόμενο να καταστρέφουν τα λουλούδια του Εμπορικού Σύλλογου? Αρκετά συχνό και απορώ, διότι σήμερα το πρωί, ερχόμενη στη δουλειά μου και αντικρίζοντας αυτό το αποτρόπαιο θέαμα, το να βλέπω χώματα καθόλου το μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου, λουλούδια ξεπατωμένα. Η κυρία Νικητάκη ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια αναβάθμισης, αισθητικής αναβάθμισης της πόλης εν όψη του καλοκαιριού. Θεωρώ ότι το θέαμα ήταν όχι αποτρόπαιο, όχι βάνδαλο. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Ακόμα τέτοιες εικόνες προσβάλλουν την πόλη γενικότερα και δεν κάνουν και καλό ό,τι αφορά τους επισκέπτες που επιλέγουν τη σειρά για τις διακοπές τους να περνάνε και να βλέπουν γλάστρες κατεστραμμένες και χώματα μέσα στους δρόμους. Ακριβώς. Προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα της όμορφης πόλης μας. Έτσι, και επαναλαμβάνω, χάρη στην προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου και της αισθητικής της κυρίας Νικητάκη, κάναμε κάτι όμορφο για την πόλη. Πράγμα το οποίο όμως δυστυχώς δεν το εκτιμούν και δεν το σέβονται επίσης.